centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Μαζί μας κύριος Σιδέρης Μαρόπουλος. Σιδέρη μου, καλημέρα. Καλημέρα Χριστό. Τι γίνεται? Δόξα τω Θεώ, Χριστό, καλά. Το θέμα είναι ότι μπαίνουμε ξανά από σήμερα σε μια περίοδο με αυξημένα μέτρα επιτήρησης για το νομό μας, βέβαια με μηδενικά από την άλλη μεριά κρούσματα. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε ακριβώς, να τα κατανοήσουμε. Ο κ. Σαββόπουλος σήμερα υποψιάζεται ότι θα ανακοινωθούν μαζεμένα Παρασκευή, Σαββάτου και Κυριακής. Γενικά μια εικόνα και όσο κοκκινίζουμε στον χάρτη, που δεν είναι καλή και για το άλλο κομμάτι της δικής μας ζωής εδώ, του τουρισμού. Έτσι ακριβώς είναι, Χρήστο. Είδαμε τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου να χτυπάνε τα τηλέφωνα στις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Μας να υπάρχει μια σχετική κίνηση και μια σχετική άνοδος. Και μόλις άρχισαν να χτυπάνε. Κατευθείαν ήρθε η σφαλιάρα και είχαμε ακυρώσεις, είχαμε κοντρόλ στα τηλεφωνήματα, είχαμε σταμάτημα όλες αυτές τις κινήσεις. Μόλις πήγε η Καστοριά επίπεδο 3, σταμάτησαν και ακυρώθηκαν οι... Έχουμε ακυρώσεις στα ξενοδοχεία μας. Είμαστε δυστυχώς ο πρώτος κλάδος που δέχεται τα απόνερα αυτής της κατάστασης. Έτσι λοιπόν αρχίζουν να αναπτύσσονται κάποιες θεωρίες. Συνωμοσίες θα μου πεις, υπερβολές μπορείς να μου πεις. Δεν το ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά αρκετοί στην Καστοριά πια μιλάνε και στις συζητήσεις τους και τα λοιπά για ένα σχέδιο. Περιοχές που έχουν ένα τουριστικό ενδιαφέρον και για να έχουν ένα τουριστικό ενδιαφέρον έχουν και κλίνες, μπαίνουν ίσως σε έναν πίνακα, σε μια λίστα περιοχών που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν άλλους και όχι τουρίστες, μετανάστες. Χρήστο. Και λέγεται επίσης, για να ολοκληρώσεις και μετά μπορείς, ναι, να πεις ό,τι θέλεις, ναι, ότι από τον Απρίλιο δέχεστε πάρα πολλά τηλεφωνήματα και πιεστικά από ΜΚΟ και όχι μόνο, με πολύ σοβαρό οικονομικό αντίκρισμα επίσης, για να δεχτείτε να ανοίξετε τα ξενοδοχεία σας σε μετανάστες. Μάλιστα. Να πω καταρχήν ότι προσωπικά δεν εστερνίζομαι τις θεωρίες συνωμοσίας. Ναι. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος και δεν θέλω να τις πιστεύω προσωπικά. Δεν θέλω να τις ακούω καθόλου. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν συγκεκριμένα γεγονότα, ναι, όπως μπορώ να σου επιβεβαιώσω ότι όντως υπάρχουν τηλεφωνήματα σε συναδέλφους ξενοδόχους από ΜΚΟ. Μάλιστα. Με σοβαρό όντως οικονομικό αντάλλαγμα. Οι συνάδελφοι πιστεύουν πραγματικά στο τουριστικό προϊόν της Καστοριάς και έχουν αντέξει μέχρι τώρα. Εξάλλου η ένωσή σας δημιουργήθηκε ακριβώς γι' αυτό, να αντέξετε αυτή την πίεση. Ακριβώς, για να προωθήσουμε το τουριστικό προϊόν της Καστοριάς, στο οποίο πιστεύουμε πάρα πολύ και θέλουμε να το προβάλλουμε και να το έχουμε μπροστά σε όλες μας τις δραστηριότητες. Υπάρχουν όμως τηλεφωνήματα και εμείς το μόνο που ζητάμε, ιδίως τώρα τελευταία με την φημολογία ή όχι της έλευσης μιας ΜΚΟ στην είσοδο της πόλης μας, ναι. Εμείς το μόνο που ζητάμε από τους ανθρώπους μας που μας εκπροσωπούν στα διοικητικά κέντρα της χώρας μας είναι η πληροφόρηση. Είτε πρόκειται για μετανάστες, είτε πρόκειται για θέματα υγείας, θέλουμε μια υπεύθυνη πληροφόρηση έτσι ώστε να δρούμε σωστά και συλλογικά. Δεν θέλουμε κάτι παραπάνω. Από εκεί και πέρα θα αναλάβουμε το κόστος που μας αναλογεί, θα αναλάβουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί, είτε στο καλό είτε στο κακό, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουμε κι εμείς. Το θέμα είναι λοιπόν πόσο μπορείτε να αντέξετε, Σιδέρη, γιατί ακόμη και καλή πρόθεση να υπάρχει, όχι, εγώ το ξενοδοχείο μου το έχω για τουρίστες και όχι για μετανάστες. Έτσι ακριβώς. Θέλω την Καστοριά να την αναδείξω τουριστικά και όχι μεταναστευτικά. Πόσο μπορείτε να αντέξετε όμως όταν το δέλεαρ από την άλλη, γιατί εδώ μας λένε ότι η μίσθωση την οποία σας προτείνουν, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, είναι τουλάχιστον κατελάχιστον τριετής. Αυτό που γνωρίζω να πω, Χρήστο, είναι ότι μπορεί ο Υπουργός, ο κύριος Μηταράκης, να έχει πει ότι μέχρι τέλος του χρόνου τελειώνουν οι υπάρχουσες δομές όπως τις γνωρίζουμε στα ξενοδοχεία, ναι, ναι, αλλά δεν ξέρω και αυτό περιμένω να μου το επιβεβαιώσουν για να μπορέσω να το πω με ασφάλεια, θα συνεχίσουν οι δομές για συνόδευτους ανήλικους. Οπότε θα δούμε μια άλλη μορφή
χρήσης των ξενοδοχείων. Οπότε όντως η μίσθωση είναι για μακροχρόνια μίσθωση. Για τουλάχιστον 3 ετών μας λένε ότι προτείνουν ΜΚΟ για ξενοδοχεία και όχι μόνο. Παλιές οικοδομές ψάχνουν. Ψάχνουν και... καταλήμματα, επίσης ψάχνουν διαμερίσματα. Ψάχνονται γενικώς στην περιοχή μας οι ΜΚΟ. Έτσι ακριβώς είναι. Να απαντήσουμε όμως και στο ερώτημα. Πόσο θα αντέξετε? Δηλαδή, αυτό αν ο πειρασμός είναι μεγάλος, δεν ξέρω. Αυτό είναι ατομικό θέμα του καθενός. Το πώς μπορεί μια επένδυση που έκανε, με την οποία έχει ιδεθεί και οικονομικά και συναισθηματικά για την προβολή της πόλης μας και για το να δουλέψει και ταυτόχρονα να βγάλει τα προστοζήν και τις υποχρεώσεις της οικογένειάς του, πώς θα αντέξει ο καθένας μας. Αυτό δεν μπορώ να το εκτιμήσω για τον καθένα. Είναι κάτι που είναι προσωπικό του καθενός. Από αυτά που συζητάτε μεταξύ σας όμως, βλέπετε να αντέχετε ακόμα ή τα πράγματα στριμώχνονται? Αν όντως δρομολογηθεί αυτή η περίπτωση της εισόδου της πόλης, ναι, ποιος θα μπορέσει να αρνηθεί μετά σε συνάδελφο μέσα στην πόλη να κάνει κάτι τέτοιο? Θα δημιουργηθεί ένα ντόμινο εξελίξεων δυστυχώς, που θα είναι εις βάρος του τουριστικού προϊόντος. Ο κύριος Τσιχαλάκης, όπως μας είπε, ρώτησε τον κύριο Μηταράκη και το είπε ότι δεν υπάρχει κάτι για την Καστοριά του. Το διέψευσε. Τώρα τι μακάρι, να σας πω. Μακάρι να είναι έτσι. Εμείς από τις κινήσεις και τις πληροφορίες που έχουμε μαθαίνουμε άλλα, δυστυχώς. Α, εσείς τι μαθαίνετε, ότι... Ότι προχωρούν στην αποκατάσταση του κτηρίου αυτού, έτσι ώστε να φιλοξενήσουν εκεί οι μετανάστες. Ανήλικους ασυνόδευτους. Άρα δηλαδή εσείς έχετε τις εντελώς αντίθετες πληροφορίες με τον κύριο Τσιχαλάκη? Δεν ξέρω τι πληροφορίες, δεν άκουσα. Ο κύριος Τσιχαλάκης είπε ότι ρώτησε το Μηταράκη και είπε όχι, δεν έρχεται κανένας στην Καστοριά. Μακάρι να διαψευστούμε εμείς, Χριστό. Μακάρι να... Εσείς μαθαίνετε ότι στην είσοδο της πόλης, σε ξενοδοχείο, παλιό ξενοδοχείο, αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί, της πόλης έρχονται ασυνόδευτα. Ακριβώς. Μακάρι να διαψευστούμε. Ξέρετε και αριθμό? Όχι, δεν ξέρω να σου πω αριθμό. Εντάξει, το ασυνόδευτα και αυτό είναι μια κουβέντα, διότι έχουμε δει ασυνόδευτα και 30 ετών τώρα, τις 40. Δεν ξέρω, έχουμε πρόβλημα με τους προσωπικά, να πω το εξής, Χρήστο, ότι πρόβλημα με τους μετανάστες δεν έχουμε. Το θέμα όχι, είναι... Όχι, το τι προσανατολισμό, τι πρόσημο θέλουμε να δώσουμε στην Καστοριά, αυτό είναι. Πού χωροθετείται αυτή η δράση. Ναι. Και όταν αυτή η δράση χωροθετείται σε μέρη χωρίς τη συνένεση των τοπικών αρχών, εκεί διαφωνούμε και θα το πούμε. Θα σαφώς σαν κοινωνία θα αναλάβουμε και το μέρος που μας αναλογεί στους μετανάστες. Θα τους δεχτούμε στις κοινωνίες μας, στα σχολεία μας. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Δεν είμαστε ρατσιστές. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει η χωροθέτηση αυτών των δράσεων. Υπάρχει μια σειρά η οποία θα πρέπει να τηρηθεί. Αυτό ζητάμε. Αυτό ζητάμε, είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, ναι, την υπεύθυνη πληροφόρηση από τα κεντρικά της διοίκησής μας. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε λοιπόν αν όλα αυτά είναι θεωρίες συνωμοσίας, αν είναι κάποιο όνειρο, αν είναι κάποιος εφιάλτης. Ελπίζω, να μην είναι. Πάντως τι είναι αυτό που γίνεται στην περιοχή μας. Πάντως, όσο δεν έρχονται τουρίστες, η πίεση που ασκείται για να έρθουν μετανάστες, και δεν ξέρω πώς συνδυάζονται όλα αυτά, είναι δεδομένη. Το επιβεβαιώνετε εσείς σήμερα. Αυξάνεται. Σίγουρα, Χρήστο, το επιβεβαιώνετε σήμερα, κύριε Σμαντή. Ναι, βεβαίως. Το επιβεβαιώνετε. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζω το κλίμα να αναστραφεί πάρα πολύ γρήγορα. Είναι θεματικό αυτό που μας λέτε, ότι πάνω που είχαν αρχίσει και πάλι για Οκτώβριο-Νοέμβριο να χτυπούν τηλέφωνα για κρατήσεις. Στην πόλη μας, όλη την κίνηση την είδαμε στην πόλη μας, είτε διότι η αλεφορία, είτε την κίνηση στα καταστήματα εστίασης, είτε στα δικά μας καταλήγματα, είδαμε όλη τη διαφορά. Και πάνω που ήρθε αυτό, κατευθείαν έρχεται το επίπεδο 3 και ακυρώνει τις αφήξεις στην Καστοριά. Είναι εκπληκτικό. Και τα λέει ο πρόεδρος των ξενοδόχων, τα λέει οποιοδήποτε. Κύριε Σμαρόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να σε καλά, Χριστός. Ευχαριστώ εγώ για την παρουσία μου σήμερα. Να σε καλά. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.